πει τις αλήθειες. Τι θα μας έλεγε? Το πρώτο λέω που θα μας έλεγε είναι, και τον εγκροστά και τα προσανώ. Το πρώτο που θα μας έλεγε είναι, μα εσείς οι Έλληνες, που σας έδωκε ο Θεός μυαλό να λείψετε όλο τον κόσμο και είσαστε οι πιο σοφοί από όλους. Γιατί τρώγεστε? Είχε γράψει ο καθηγητής, πώς τον λέγανε, Τριάντος, ένας καθηγητής εδώ καλός. Και γράψει, Έλληνα, γιατί χτυπάς τον Έλληνα, γιατί του, εδώ και 30 χρόνια. Και τους είπα ότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος κράτησε, μάλιστα εγώ, τα 31 χρόνια, και κάποιος με διόρθωσε ότι ήταν 27. Κράτησε 27-31, το ίδιο ήταν. Και κόλληψε να διαλυθεί η Ελλάδα. Δεύτερον, λέω, θα μας έλεγε, όταν έχετε έναν άνθρωπο ο οποίος προοδεύει, γιατί θέλετε να τον γκρεμίσετε? Ξέρετε γιατί? Διότι ζηλεύετε. Και τους λέω, ξέρετε, πώς οι αρχαίοι Έλληνες παρουσίαζαν τον ζηλόφθονο? Είχαν ένα άγαλμα ενός φιδιού μεγάλο που ήταν ισχυμένο και έτρωγε τα σωτικά του και σφάδαζε από τους πόνους, αλλά θέλει. Και το τρίτο που το λέω και σε εσάς απόψε εδώ, γιατί έχω λίγο παράπονο, να τα λέμε μπροστά, να μην τα κρατούμε πίσω. Το τρίτο λέω πράγμα που θα μας έλεγε ο Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής σήμερα εδώ που γιορτάζουμε τη γιορτή του, είναι το εξής. Θα μας έλεγε, ευχαριστώ που ήρθατε και είσαστε τόσο πολύ στην Εκκλησία, γιατί ήταν γεμάτη η Εκκλησία το πρωί. Το βράδυ δεν είχε τόσο όσο το πρωί. Αλλά για κοιτάξτε τα κεφάλια σας, είναι όλα άσπρα. Είστε ασπρομάτιδες και ασπρομάτισες. Πού είναι τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας? Λέω το ίδιο εδώ απόψε. Τι θα γίνει με την Φιλόπουλο? Δεν θα βάλουμε καινούργιο αίμα μέσα? Λοιπόν, δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Θέλετε να πούμε ένα τραγούδι ακόμη ή να κάνουμε προσευχή και να πούμε? Πώς? Τραγούδι. Τραγούδι. Στο φακέ, στο ψά. Και θα έρθω να τα πάρω, με ξέρετε με, έτσι. Πάμε. Στο παγκέ, στο ξαναλέω, στο γυαλό μη κατεβείς, το γυαλό Yeah.
απ' όλα τα γλυκίσματα. Μ' αρέσουν οι, μ' αρέσουν οι σαρδέλες. Πώς λένε την αδερφή σου, Μαρία Έλαδο. Κλείσε τα μάτια σου. Η τύχη είναι στραβή. Κλειστά τα ματάκια σου και αν μακάτε ψέτα και πάρει ένα μόνο, όχι δύο. Μπράβο, μπράβο με Μαρία Έλαδο. Λοιπόν, ποιος θα πάρει ο τυχερός, ο μεγάλος ο τυχερός της βραδιάς. Α, βλέπω. 7, 2, 5, 4, 9, 4. Ποιος το έχει. Θα ακούσετε ή όχι. Παρακαλώ. Δεν θέλω να προτείνεστε. Μάλιστα, 7, 2, 5, 4, 9, 4. Πού είναι το εδώ. Συγχαρητήρια. Ωραίο το εδώ, θα το δείξουμε πολύ ωραίο. Λοιπόν, όλοι μαζί το τελευταίο τραγούδι και μετά προσευχή. Έχουμε άλλο τίποτε. Να ευχαριστήσουμε βέβαια την κοινότητα εδώ. Τι πάντα. Τον πρόεδρο πρώτα απ' όλα που γιόρταζε. Πρώτα απ' όλα η διοχή. Την πρόεδρο της φιλοτόπου. Όλα τα μέλη της φιλοτόπου. Αλλά εδώ στο Τορόντο, ξέρετε, υπήρχε ένας γενικός πρόξενος και το όνομά του ήταν Ευθυμιάδης. Τον θυμάστε? Ωραία. Ξέρετε ποια ήταν η πιο χαριτωμένη φράση του κύριου Ευθυμιάδη? Έλεγε πάντα, προσέξτε, οι κυρίες θα μας φορέσουν τις ποδιές. Και είδα απόψε ότι μας σερβίρισαν οι κύριοι. Τι έγινε, κύριε Βόλη? Ευχαριστούμε όλες τις κυρίες. Ευχαριστούμε και τους κυρίους